δίχως αμφιβολία θέμα της ημέρας, που είναι η αποχώρηση της Eldorado Gold και μάλιστα με ημερομηνία την 22 Σεπτεμβρίου, αν τελικά προχωρήσει. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την αποχώρηση, για αυτή την ανακοίνωση. Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακούσαμε τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σκουρλέτη, το είπε καθαρά το πρωί στο ραδιόφωνο του Α, ότι υπάρχει πολιτική διάσταση και ότι το θέμα δεν προέκυψε το Σαββατοκύριακο. Δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω τις πολιτικές προθέσεις της Eldorado Gold. Παρ' όλα αυτά το υπογραμμίζω και στην ανακοίνωσή μου. Θεωρώ αδιανόητο για μια εταιρεία και ένα διευθύνοντα σύμβουλο να τοποθετείται για τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς και τα κόμματα μιας χώρας, ευρωπαϊκής χώρας. Και φαντάζομαι ότι αυτό κι εσείς, ότι ήταν αδιανόητο να γίνει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Άρα υπάρχει μια ευχέρεια με την οποία πολιτικολογεί η συγκεκριμένη εταιρεία, πράγμα που το θεωρώ αδιανόητο. Εγώ από τη δική μου τη σκοπιά με ενδιαφέρει μόνο η θεσμική διάσταση αυτής της συζήτησης και εκεί μένω προσιλωμένος. Η ανακοίνωση λοιπόν της εταιρείας είναι κατά τη γνώμη σας μια κίνηση τακτικής, είναι μια μορφή άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση μία μέρα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που ανέπτυξε και το Invest, ή πιστεύετε ότι είναι μια οριστική απόφαση της εταιρείας, καθώς μπορεί να θεωρεί ότι δεν είναι συμφέρουσα πλέον αυτή η σύμβαση? Για το πρώτο σκέλος, θεωρώ ότι υπάρχει ένα στοιχείο πυροτεχνήματος, διότι εμείς στην τελευταία συνάντηση με την εταιρεία πριν από ένα μήνα βγάλαμε και σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο λέει ότι η κυβέρνηση θα κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, θα ολοκληρωθεί η προσφυγή στη διαιτησία, η οποία αναμένεται αυτή τη εβδομάδα. Ήταν τέλη Αυγούστου, το νομικό συμβούλιο του κράτους είπε θα το βγάλω μέχρι στις 15 Σεπτέμβρη, άρα επίκειται αυτή τη εβδομάδα. Το δεύτερο ήταν ότι η αδειοδότηση της Ολυμπιάδας είναι πλήρης και θα είναι πλήρης μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Άρα δεν υπάρχει κανένα άλοθη αναστολής των εργασιών της Ολυμπιάδας σε λήψη αδειών. Και το τρίτο, ότι η αδειοδότηση των σκουριών, που είναι πολύ πιο περίπλοκο θέμα περιβαλλοντικά, θα ενταχθεί στη συζήτηση μέσα στη διαιτησία. Αυτοί ήταν οι επιλογές μας, εδώ και ένα μήνα είναι γνωστές, ολοκληρώνονται αυτή τη βδομάδα. Από εκεί και πέρα, η ιδέα ότι έβαλε στις 22 Σεπτέμβρη το εκβιαστικό δίθεν δίλημα, τουλάχιστον μένουν προκάλεσε έκπληξη δεδομένων αυτών των πραγμάτων. Άρα εσείς μας λέτε ότι μπορεί να είναι και κάποια μορφή πίεσης εν όψη της παραπομπής των προβλημάτων της σύμβασης που έχει με το δημόσιο στη διαιτησία. Επί της αρχής η διαιτησία είναι μια συνενετική διαδικασία. Η εταιρεία είναι ενήμερη ότι θα πάμε σε διαιτησία. Δεν ξέρει το περιεχόμενο της διαιτησίας ακόμα, διότι αυτό το ανακοινώνει το νομικό συμβούλιο του κράτους, αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια. Αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία. Νομίζουμε ότι η διαιτησία είναι επιβεβλημένη. Υπάρχουν μεγάλες τεχνικές διαφορές για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Υπενθυμίζω ότι η εταιρεία, πέρα από τους περιβαλλοντικούς όρους που είναι πολύ δύσκολη, αυστηρή και γραφειοκρατική σε μεγάλο βαθμό, οφείλει να φτιάξει και ένα εργοστάσιο μεταλλουργίας στην Ελλάδα, προκειμένου να μην εξάγεται το μετάλλευμα και να καθετοποιηθεί στην Ελλάδα και να το εκμεταλλευόμαστε εδώ, προκειμένου να υπάρχει όφελος για την ελληνική οικονομία. Αυτό το κομμάτι έχει πολλές τεχνικές δυσκολίες, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η μελέτη η πρώτη που υπέβαλαν οι προηγούμενες εταιρείες στο Κιάνιο, απερίφθιος μέθοδος. Τώρα έχουμε μια άλλη μέθοδο που προτείνει η εταιρεία. Υπάρχουν τεχνικές ενστάσεις. Η εταιρεία λέει να τις λύσουμε με τεχνικό διάλογο. Εμείς είπαμε να τη λύσουμε με διαιτησία, που είναι θεσμικά πιο καλή διαδικασία, και εκεί είμαστε. Οπότε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, δεν καθυστερούν οι άδειες αυτές για περιβαλλοντικούς λόγους? Όχι, υπάρχουν τα θέματα ουσίας, τα οποία αφορούν το σύνολο της επένδυσης και δει τη μεταλλουργική μονάδα που θα δίνει όφελος στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν έχει λυθεί, είναι δέσμευση της εταιρείας. Άρα ένας τρόπος να το λύσουμε είναι η διαιτησία. Και υπάρχουν φυσικά και άλλα θέματα, περιβαλλοντικά και άλλα, τα οποία εκπορεύονται από τη σύμβαση, την αρχική, και όπου το ελληνικό δημόσιο καλείται να τα προστατέψει και να τα διευθετήσει μέσω της διαιτησίας.
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα, αλλά θα τους αφήσετε να φύγουν, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει περιθώριο να βρεθεί μια χρυσή τομή? Πώς το βλέπετε? Εγώ θεωρώ ότι με τα δεδομένα έτσι όπως έχουν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα ισχυρό άλοθη από την πλευρά της εταιρείας ότι πρέπει να αποκλιμακώσει τις επενδύσεις της. Τώρα, η εταιρεία για δικούς της λόγους μπορεί να είναι σε μια φάση που αποκλιμακώνει τις επενδύσεις της. Διότι μαθαίνω ότι και στη Βραζιλία και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες αποκλιμακώνει τις επενδύσεις σε αυτό το διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι ως κυβέρνηση αυτή την πλευρά, τη διάσταση δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να προχωρούν τα πράγματα με ένα θεσμικό και συγκροτημένο τρόπο, ό,τι λέει η σύμβαση, και με το κυβέρνηση να ακολουθεί πιστά αυτά που αποτελούν δεσμεύσεις της εταιρείας και πρέπει να τις κάνει. Και ταυτόχρονα να διατηρούμε πολύ ψηλή περιβαλλοντική προστασία, μιας και είναι μια επένδυση που, όπως όλοι καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στους κατοίκους της περιοχής, στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Άρα είναι αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία εκ των πραγμάτων. Τώρα, θέσατε το θεσμικό πλαίσιο, θεσμικό νομικό πλαίσιο, υπάρχουν δυσκολίες, ωστόσο υπάρχουν και εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολλοί. Αν τελικά αποφασίσει η εταιρεία να φύγει, τι θα κάνετε? Ποια είναι τα σχέδιά σας? Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία, αν αναστείλει τις δραστηριότητές της, όπως απειλεί, μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη θα αποφασίσει, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει άλοθη από την πλευρά της κυβέρνησης τουλάχιστον για να προχωρήσει σε, είτε σε απολύσεις είτε σε διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού. Επαναλαμβάνω, το βασικό όγκος των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η Ολυμπιάδα σε αυτή τη φάση, και η Ολυμπιάδα, όπως δήλωσα και στην ανακοίνωσή μου, είναι κατά 100% αδειοδοτημένη με βάση και την προσωρινή εξάμηνη λειτουργία, άδεια λειτουργίας που αναμένεται να υπογράψουμε, όπως είχα προαναγγείλει, αυτή τη βδομάδα. Συνεπώς δεν υπάρχει άλοθη. Θα έλεγα στους εργαζόμενους να στραφούν στην εταιρεία και να δουν γιατί και πώς προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. Τώρα, η άποψή σας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα ήθελα να μου πείτε. Εδώ και χρόνια υπάρχει ένα δραστήριο κίνημα διαμαρτυριών, το οποίο έχει στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός, και μιλάει για μεγάλη οικολογική καταστροφή. Μάλιστα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, κυρία Εγκλέση, βγήκε σήμερα υπέρ της αποχώρησης της Ελντοράντο. Εσείς τι λέτε σε αυτό? Εγώ λέω ότι ενώ είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις μια τέτοια επένδυση, υπενθυμίζω ότι δεν είναι τωρινή επένδυση, είναι 22 χρόνια που δεν έχει προχωρήσει. Εν τούτης, αναγνωρίζω από την άλλη πλευρά ότι και η τεχνολογία έχει βελτιωθεί πολύ και οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν γίνει πολύ αυστηρότεροι από ό,τι στο παρελθόν. Άρα η δουλειά της κυβέρνησης είναι να προχωράει και να διαπιστώνει αν με την τήρηση των αυστηρών περιβαλλοντικών όρων όντως μπορεί να γίνει επένδυση και να υπάρχει υψηλή προστασία στο περιβάλλον, να μην έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις. Εφόσον αυτά προχωρούν συντεταγμένα, νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι έργο της πολιτείας και της εταιρείας να ακολουθήσουν τα συμφωνηθέντα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας στο Δελτίο. Σας ευχαριστώ και εγώ.